Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και πάλι στο CNN Greece, σε άλλο ένα Business Stories. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για δύο λόγους. Αφενός, γιατί δίπλα μου έχω έναν ιδιαίτερο, ένα σπουδαίο άνθρωπο, μια σπουδαία προσωπικότητα που αποτελεί έμπνευση για πολλές γυναίκες και θα σας πω γιατί. Είναι η co-founder της Απιβίτα, η συνιδρύτρια της Απιβίτα, που θα μας μιλήσει σε μια τόσο ξεχωριστή μέρα που εορτάζεται παγκοσμίως η μέρα της γυναίκας. Θα μας μιλήσει για τη γυναίκα, για τη γυναίκα επιχειρηματία, για τη γυναίκα που έχει όραμα και στόχο. Και ο δεύτερος λόγος που είμαι χαρούμενη είναι γιατί βρίσκομαι σε ένα εκπληκτικό κέντρο, στο Experial Store της Απιβίτα, που μια γυναίκα μόνο όμορφα μπορεί να περάσει, μόνο χαρούμενη μπορεί να βγει από εδώ μέσα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο CNN Greece. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στον υπέροχο χώρο, στην Κυψέλη μας. Βέβαια θέλω να πω όχι μόνο μια γυναίκα, αλλά και πάρα πολλοί άντρες και παιδιά περνάνε πάρα πολύ ωραία εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, που έρχονται στην Κυψέλη μας. Θέλω να ξεκινήσουμε, επειδή σήμερα είναι και μια ημέρα που γιορτάζουμε παγκοσμίως τη γυναίκα, θέλω να ξεκινήσουμε μιλώντας για τη γυναική επιχειρηματικότητα, μιλώντας για την ηθική επιχειρηματικότητα που γνωρίζω ότι από την αρχή της πορείας σας μέχρι σήμερα ακολουθείτε και έχετε πάντα βασικό πρωταρχικό στόχο εκεί, people, planet, profit. Τέλει. Μιλήστε μας γι' αυτό. Τέλεια, το βλέπω, σας βλέπω πάρα πολύ και αλίμονο και εσάς και το κανάλι ενημερωμένος. Όντως, εφόσον υπάρχει αυτή η μέρα της γυναίκας, είναι πολύ σωστό να μιλήσουμε για τη γυναική επιχειρηματικότητα, αν και στο δικό μου το μυαλό και τη σκέψη, είναι η επιχειρηματικότητα και ειδικά η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Σε μια καταπληκτική χώρα που δίδαξε τόσα πολλά στο παρελθόν και νομίζω ότι ήρθε η ώρα που θα διδάσκει, τουλάχιστον στο δικό μας τον τομέα είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί και τα φυσικά καλλιντικά είμαστε από τους leaders στον κόσμο, όχι εμείς και πολλοί άλλοι, αλλά και το τρόφιμο το ελληνικό, γιατί έχουμε μια καταπληκτική χλωρίδα και τη γη μας έχει αρχίσει να αποκτάει έδαφος. Γιατί όπως είπατε, δεν μπορεί να είναι οπωσδήποτε επιχείρηση, πρέπει να έχει κέρδος για να μπορεί να ζήσει και αυτή και εργαζόμενη. Αλλά δεν μπορεί να είναι ξεκομμένη και να μην σκέφτεται καταρχήν την κοινωνία, τους ανθρώπους που είναι μέσα, ή αν δεν είναι μια χώρα δεν έχει πολλές επιχειρήσεις, σκεφτείτε. Οι όλες οι χώρες, η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, κάθε μία έχει κάνει ένα brand name που σηματοδοτεί κάποια πράγματα. Αν η Ελλάδα τώρα έχει αρχίσει κι αυτή, ακόμα και η κρίση ίσως της έδωσε, ήταν μια ευκαιρία. Γιατί άνθησαν αρκετές επιχειρήσεις, παρόλες τις δυσκολίες, αλλά επίσης και το περιβάλλον δίπλα μας. Δεν μπορεί να μην νοιαζόμαστε εμείς και τα παιδιά μας, οι άνθρωποι που ζούμε, τι να το κάνεις το profit ή τα χρήματα, αν δίπλα σου αργοπεθαίνεις από τα τοξικά απόβλητα που τυχαίνει σε πολλές χώρες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και όλοι μιλάμε, αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να αναπνέψουν. Και μου δίνετε το έναυσμα πάνω σε αυτό που λέτε, να μιλήσουμε λίγο και για το τι φτιάξατε εκεί στο Μαρκόπουλο, ναι, που είναι σε προδιαγραφές, που είναι αν ακολουθείτε μία προδιαγραφή με βάση το σεβασμό σας απέναντι στη φύση και το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό να υποθεί αυτό, γιατί και μεγάλο κόστος έχει και δείχνει βεβαίως την αγάπη και την αιμονή εντός εισαγωγικών που έχετε στο περιβάλλον. Πρέπει μια άλλη μέρα, δεν ξέρω αν υπάρχει η μέρα του άνδρα επιχειρηματία για να πάτε στην Απιβίτα, όχι γιατί ο ιδρυτής της Απιβίτα και ο σύζυγός μου ο Νίκος είναι πρόεδρος, αλλά γιατί το εργοστάσιο της Απιβίτα είναι ένα πρότυπο, είναι ένα βιοκλιματικό εργοστάσιο με πιστοποίηση όσο λίγα στην Ευρώπη, και για το χώρο που διαθέτει, για τα μηχανήματά του, για το χώρο που έχει τα μελίσια του, και το ξέρετε κι εσείς και ευτυχώς το επισκέπτονται πάρα πολλά σχολεία και από την Αμερική και από την Ελλάδα, οι υπουργοί, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και για μας αυτό ήταν και είναι μια τιμή, γιατί εμείς όντως
το κάναμε γιατί είμαστε πιστοί από τότε που ξεκινήσαμε, από τότε που είχαμε με τον Νίκο το φαρμακείο μας στην Κατεχάκη, πάντα υπηρετούσαμε τις αξίες και την ηθική μας και αυτά που πιστεύαμε και τα αγωνιστήκαμε να τα κάνουμε, γιατί λέμε τώρα για κρίση. Όταν εμείς ξεκινήσαμε 40 χρόνια, και είναι αυτό που λέω, δεν ξέρω αν ήταν κρίση στην Ελλάδα, βέβαια δεν είχε την κρίση που εννοούμε, αλλά εμείς ξεκινήσαμε κάτι, ενώ είμαστε στο φαρμακείο και το φάρμακο, όπως βλέπετε, και πουλούσε και κέρδιζε, είναι αυτά που βλέπουμε τις μέρες πολλά, και τα εισαγόμενα προϊόντα και όποιος πουλούσε πάλι κέρδιζε πολλά χρήματα. Αυτό ήταν ένα κομμάτι της κρίσης, η μεγάλη εμπορία των ξένων προϊόντων. Με κακό τρόπο, γιατί όλα όταν γίνονται καλά, όλα καλά είναι. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε σε ένα φαρμακείο από τη μέλισσα, που τώρα είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και όλοι οι σχεδιαστές κάνουν τη μέλισσα, αλλά παλιά ακούγες τη μέλισσα και οι έρευνες που κάνανε, πήρες, λέγανε, α, η μέλισσα τη φοβάται ο πελάτης, η χειρότερο καταναλωτής. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε κάτι, να φτιάχνουμε φυσικά καλλιντικά το 79 και πιο πριν το 72, όταν στον κόσμο είμαστε από τους πρώτους που το κάναμε. Άρα ο κόσμος δεν αγόραζε φυσικά καλλιντικά σε κανένα μέρος του κόσμου. Ελληνικά προϊόντα δυστυχώς, και πάλι αυτό είναι ένα κομμάτι, τελευταία έχει άρχισε ο κόσμος να αγοράζει. Τότε εννοείται ότι δεν έπαιρνε τίποτε, δεν τα έπαιρνε ούτε να τα δώσει δώρο. Και βέβαια το φαρμακείο που εμείς συνειδητά, γιατί πιστεύαμε ότι ο φαρμακοποιός και το πιστεύουμε ακόμα, είναι ο κατάλληλος να συμβουλέψει και να δει ολιστικά την υγεία και την ομορφιά, γιατί μόνον έτσι είναι. Τι σημαίνει η ομορφιά, αν ο άλλος του λείπουν οι βιταμίνες, ο ύπνος. Άρα είναι ένα σχετικό ο φαρμακοποιός, ή αν ένας έχει πολύ έντονη ξηροδερμία γιατί έχει ένα ζάχαρο. Αυτά όλα δεν μπορούν να θεραπευτούν ούτε μόνο με το φάρμακο, ούτε μόνο με το καλλιντικό. Το κανάλι του φαρμακείου είναι καταπληκτικό. Όμως δεν πουλούσε καλλιντικά. Και σκεφτείτε σήμερα λοιπόν, μετά από 40 χρόνια, και αυτό που λέω ότι στην επιχειρηματικό με πολλή επιμονή, υπομονή, σκληρό αγώνα, από αυτά χρειάζεται οτιδήποτε επιχείρηση και να κάνεις, σε όποιο μέρος του κόσμου να δείτε, όποιον επιχειρηματία, άντρα ή γυναίκα μιλήσετε, είμαστε περήφανοι γιατί τα φυσικά καλλιντικά κερδίζουν σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος κατάλαβε το φυσικό είναι αποτελεσματικό, όπως το είπε ο Ιπποκράτης πρώτα. Κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει τη φύση. Όταν τη χειριστεί σωστά, θα έχει ένα καταπληκτικό προϊόν. Υπάρχουν βέβαια φυσικά προϊόντα που, επειδή λένε ότι φυσικά δεν θα είναι καλά, και χημικά προϊόντα, άρα έχει σχέση το brand. Δεύτερον, ο κόσμος έχει αρχίσει να αγοράζει ελληνικά προϊόντα γιατί κατάλαβε ότι πρέπει να στηρίξει τη χώρα του, την περηφάνεια του, και γιατί μπορούμε να βγάλουμε. Έτσι, μια χώρα που έχει φτιάξει ένα Παρθενώνα και έχει τόσα μνημεία, είναι σίγουρο ότι μπορεί να φτιάξει πάρα πολλά προϊόντα. Και τρίτον, το κανάλι του φαρμακείου, όπως βλέπετε, σε όλο τον κόσμο πουλάει καλλιντικά και είναι ένας χώρος πραγματικά ολιστικής υγείας και ομορφιάς, όπως είναι ο ρόλος του. Άρα είναι μια ικανοποίηση, αυτό και μόνο, δηλαδή στη δική μου τη ζωή. Θέλω να μου πείτε πόσες και ποιες δυσκολίες είναι αυτές που συναντά μια γυναίκα από το ξεκίνημα, τη μέση και την πορεία της πάνω στην επιχειρηματικότητα. Τι χρειάζεται να κάνει για να ξεκινήσει, να πετύχει, υπάρχει συνταγή επιτυχίας? Νομίζω ναι. Καταρχήν για όλους τους ανθρώπους, και μετά θα πάμε, γιατί όντως και η γυναίκα έχει κάποια πιο ειδικά προβλήματα, αλλά για όλους τους ανθρώπους, για να κάνουν μια επιχείρηση, πρέπει να έχουν ονειρευτεί. Και αυτό το κάνουν οι νέοι άνθρωποι, κάθε άνθρωπος, και εγώ ακόμα, άμα θέλω να κάνω κάτι καινούργιο, θα πρέπει να ονειρευτώ. Άμα θες να ξεκινήσεις μια επιχείρηση, θα πρέπει να αισθάνεσαι νέος. Άρα οι Έλληνες έχουν όνειρα, και αυτό είναι σήμερα. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να μην σταματήσουν να ονειρεύονται, γιατί κανένας μπορεί τα όνειρα στον ύπνο του να μην τα θυμάται, αλλά στο ξύπνιο του πρέπει να τα κάνει και να μην φοβάται να τα κάνει. Μετά, αφού το κάνει, θα καθίσει από όλα τα όνειρά του τι θέλει πιο πολύ και θα κάνει ένα όραμα. Δεν θα πει, α, θέλω να έχω μια δουλειά για να έχω μια δουλειά και πρέπει. Εντάξει, το βάθος είναι η επιβίωση, δεν το υποτιμώ, αλλά για να μπορείς να αισθάνεσαι καλά και για να πετύχεις, πρέπει να έχεις βάλει ένα όνειρο μεγαλύτερο. Οτιδήποτε και να είναι αυτό, που θα έχει σχέση και το κοινό καλό, ή που θα έχει σχέση να συνενώσει τους ανθρώπους του χωριού και σένα, ή τώρα αυτό που λέω, εγώ μπορώ να θέλω να κάνω το τσάι του βουνού, που να σκεφτώ την Ελλάδα που πρέπει να το κάνει. Δεν είναι να φτιάξω ένα τσάι του βουνού που ξέρω και να το βάλω το τσάι του βουνού που είναι καλό και έχει μελέτη να το πουλήσει. Πρέπει να σκεφτώ γενικότερα. Βέβαια. Γιατί δεν θα μπορώ και να το καθιερώσω, σκεφτείτε, αν δεν το πίνουν.
Αν λοιπόν σκεφτεί γενικότερα, έχει λοιπόν ένα όραμα, μετά πρέπει να το σκεφτεί και να το αγαπήσει. Είναι σαν άνθρωπο να το ερωτευτεί. Ο έρωτας μας κάνει να ξεκινήσουμε και να μην σκεφτόμαστε. Γιατί αν τα βάλουμε όλα κάτω από την αρχή, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τα δεδομένα, θα βάλουμε κάποια κάτω. Πρέπει όμως να υπάρχει και ο κεραυνοβόλος έρωτας. Αυτός θα μας βάλει να ξεκινήσουμε. Μετά πρέπει να τα βάζουμε κάτω τα πράγματα και σιγά σιγά αυτό να το αγαπήσουμε. Δεν γίνεται κάτι χωρίς αγάπη, γιατί η αγάπη θα μας κάνει να η εταιρεία μας, παρόλες τις δυσκολίες, τα εμπόδια, να διαρκέσει. Βέβαια. Αν το δούμε ότι δεν μπορούμε να το αγαπήσουμε το αντικείμενο, πρέπει να το αλλάξουμε, γιατί δεν θα πετύχει. Μια γυναίκα επιχειρηματία, τη φτάνει το 24ωρο, τη φτάνουν 24 ώρες. Ούτε γιατί τον άντρα, ούτε τη γυναίκα, εγώ... αλλά είναι αυτό που σας είπα, ότι και η γυναίκα πρέπει να καθίσει να σκεφτεί ακόμα πιο πολύ, γιατί έχει τα παιδιά, γιατί παίζει πάρα πολλούς ρόλους, έχει τη μητέρα, πρέπει να ζητήσει ένα support. Πέρασα πολλά χρόνια να έχει τις τύψεις, όπως εγώ και πολλά άτομα της γενιάς μου, γιατί και μου άρεσε η δουλειά μου και αισθανόμουν τις τύψεις, και εγώ όμως είχα μεγάλη βοήθεια από τη μητέρα. Πρέπει να ζητήσει βοήθεια από το σύζυγό σου, μα και ένας άντρας για να πετύχει, αυτό δεν το ξέρω, υπάρχει πίσω μια γυναίκα. Άρα σήμερα πρέπει να ζητήσει την σύμπραξη από την οικογένειά της, από τον άντρα της, τη γυναίκα της, τα παιδιά της. Και έχω δει πάρα πολλές γυναίκες που όταν το εξηγήσουν και τα παιδιά αισθάνονται καλά, να θελήσουν, να μαγειρέψουν, να, εντάξει, αντιδρούν. Άρα αυτό πρέπει να υπάρχει. Γιατί στο τέλος, και αυτή όταν αισθάνεται καλά, θα είναι όλοι καλά, αν της έχει μείνει αποθυμένο. Αν πάλι θέλει να καθίσει, γιατί και το σπίτι είναι μια πλήρης δουλειά και θέλει να δουλέψει πιο λίγο, θέλει να είναι, και αυτό είναι κατανόητο και αυτό είναι καλό. Άρα η γυναίκα μπορεί να φτάσει όπου θέλει, αρκεί να δεχτεί κάποια πράγματα και να θυσιάσει. Όλοι θυσιάζουν κάτι, και ο άντρας που δουλεύει και πετυχαίνει γυρνάει στο σπίτι στις 9-10 η ώρα. Νομίζω ότι και αυτό στερείται πολλά πράγματα από το μεγάλο, από των παιδιών, ότι δεν θα κάνει ένα σπορ. Άρα όλοι είμαστε θέματα των επιλογών μας. Καταλαβαίνω ότι η γυναίκα έχει έναν μεγαλύτερο ρόλο. Και εδώ σήμερα όμως της δείχνει η τεχνολογία, της δίνει κάποια δικαιώματα περισσότερο, να μπορεί να δουλέψει από το σπίτι της, να βάλει τα παιδιά να κοιμηθούν ή, ξέρω εγώ, να κοιτάξει τη μητέρα της ή τους φίλους και να δουλέψει τη νύχτα. Και οι εταιρείες πρέπει να σαπορτάρουν σε αυτό το κομμάτι. Μία γυναίκα μπορεί να φύγει και στις 3 το μεσημέρι και τις υπόλοιπες ώρες να δουλέψει από το σπίτι. Να είναι ο άλλος αποτελεσματικός από το έργο. Να στέκεται στην εταιρεία, βλέπετε ότι στην Αμερική, που πολλά πράγματα ξεκινάνε καλώς ή κακώς από εκεί, οι άνθρωποι μπορούν να μην έχουν ούτε γραφείο και κρίνονται με τα αποτελέσματα. Δεν θέλω να πω να φτάσω εκεί, αλλά κάποιες ώρες ή μία μέρα τη βδομάδα μπορούν οι επιχειρήσεις σε ανθρώπους που έχουν ένα πρόβλημα, κάποιον να κοιτάξουν σπίτι τους, έχουν μικρά παιδιά και να είναι όλοι ευτυχείς. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για την Απιβίτα. Πολλοί με ρωτούν, μα πώς ξεκίνησε, πώς εμπνευστήκαν αυτό το όνομα. Τι ήταν αυτή η ιδέα που έφερε αυτό το όνομα. Και επειδή πολλοί, έτσι, διαβάζοντας την ιστορία αυτή της εταιρείας, τη βρίσκουν, γιατί είναι ρομαντική, συγκινησιακή, έχει μια φόρτιση δική της. Να μας πείτε, έτσι, να μας βάλετε, αν μπορείτε, λίγο σε αυτό το συγκινησιακό κλίμα. Χαίρομαι, γιατί αυτό που λέτε, όλα τα μπραντ θέλουν να έχουν ένα συνέστημα. Αυτό το λένε και σήμερα οι μαρκετήρ. Για μένα, είδατε, τύπο από την αρχή, αν το αγαπάς, αυτό βγαίνει. Δηλαδή, ένα προϊόν που λες έχει το μεράκι, αυτό πρέπει να το βλέπει και το θεωρούμε επιτυχία, αν εσείς το καταλάβατε. Η Απιβίτα ξεκίνησε σίγουρα από την ιδέα. Ο Νίκος, η οικογένειά του είχε μελίσσα και ήταν μελισσοκόμος. Και πάλι 40 χρόνια πιο πριν, όταν στο φαρμακείο μιλούσε για την πρόπολη, ξεκινώντας το βασιλικό πολτόλι, τον ξέραμε λίγο, τη σαγόμενο ή το μέλι, που είναι καταπληκτικό. Αλλά η πρόπολη ήταν ένα σχήμα που δεν το ξέρουν τώρα, σήμερα μαθαίνεται, που έχει τρομερά αντισηπτικές ιδιότητες. Δηλαδή και πάρα πολλά πράγματα στην ομορφιά, βλέπετε, και στην υγεία βγάζουμε ακμή, είναι μικροβιακά, οι πανάδες, η λιπαρότητα, η πιτηρίδα. Άρα η πρόπολη είναι ένα καταπληκτικό φάρμακο, χωρίς παρενέργειες, το οποίο δρά καταπληκτικά, είτε όσον αφορά την αμορφιά, στην αντισηψία. Εμείς με το τμήμα ερευνών και το R&D που είναι καταπληκτικό και το τμήμα καινοτομίας, έχουμε πατέντες που η πρόπολη έχει τρομερές ιδιότητες, εκτός από τις αντισηπτικές, και αντιγεραντικές και αντιοξειδωτικές και για τον ήλιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τότε με αυτό το μαύρο σαπούνι και την πρόπολη με το σαπούνι που δεν ξεκινήσαμε, σε αυτή την πίστη
ότι πρώτον έπρεπε να βγάλουμε, να μην φέρουμε σαπούνια εισαγόμενα που ήταν στο φαρμακείο, να φτιάχνουμε, η γιαγιά μου έφτιαχνε σαπούνια από τη Μεσσίνα, να φτιάξουμε σαπούνια φυσικά και αποτελεσματικά. Αυτό μετά έγινε το σαμπουάν, μετά το καταπληκτικό. Σίγουρα μπορούσε να φτιάξει ένα καλλιντικό, μια κρέμα προσώπου. Θεωρώ το βασιλικό πολιτό και τη μέλισσα και την Queen Bee ένα μεγάλο προϊόν της Αβίτα. Το όνομά της ήταν και αυτό διαφορετικό, γιατί θέλαμε να το έχουμε ελληνικό, αλλά ήταν ξένα. Θέλαμε σε αυτό και πήγαμε λατινικά, γιατί έπρεπε. Το Άπι σημαίνει μέλισσα και το Βίτα η ζωή. Και ξέρετε, έχει και διπλή έννοια. Ότι χωρίς τη μέλισσα δεν υπάρχει ζωή στον πλανήτη και το βλέπουμε και τώρα σήμερα υπάρχουν και κινήματα και θα τα δείτε και αξίζει να τα βοηθήσουμε. Και αυτό οφείλεται στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ή είναι τόσο σημαντικό κομμάτι η μέλισσα στη ζωή της Απιβίτα. Άρα λοιπόν το όνομά της, πώς πήραμε και ένα κόσμημα που είχε από την κοσμητολογία που ήταν. Γι' αυτό είμαστε πάλι περήφανοι, όλα ανιστικτοδός και χωρίς κανένα. Από το μουσείο τη Μέλισσα των Μαλλίων, που είναι ένα καταπληκτικό κόμισμα, το οποίο έχει δύο μέλισσες σε αρμονία, πολλοί άνθρωποι πρέπει να είναι μαζί. Έχει ένα κύκλο που δεν κλείνει, που το κάναμε με τον Σπύρο τον Ορνεράκη, τον οποίο πάντα τον αναφέρουμε και τον ευχαριστούμε, που είναι η αειφορία και όντως θεωρούμε έτσι και Απιβίτα. Ήταν, είναι και θα είναι και δεν θα έχει μόνο προϊόντα, αλλά θα διδάξει τις αξίες και τις αρχές της. Και όπως είμαι και πολύ χαρούμενη που φέτος στο Μουσείο του Ηρακλείου, που είναι πολλά άλλα, είχε πάρα πολύ κόσμο, ο κόσμος επισκέπτεται τα μουσεία μας. Βλέπει αυτόν τον πολιτισμό που κι εμείς εμπνευστήκαμε, αλλά... Και που συνεχίζετε με τόση μεγάλη επιτυχία. Κύριε Κουτσιανά, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στο CNN Greece, που ανοίξατε την πόρτα αυτού του εκπληκτικού Experial Store εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, της Απιβίτα. Είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους, μικρούς και μεγάλους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι στο CNN Greece. Νομίζω ότι η σημερινή μας συνέντευξη αποτελεί πηγή έμπνευσης όχι μόνο για τις γυναίκες, για εμάς, αλλά και για όλους αυτούς που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε ένα είδος επιχείρησης. Να είστε καλά.